Πάμε να μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λέση. Θέλω να ακούσω τις δικές σου σκέψεις. Τι να πει κανείς, δεν υπάρχουν λόγια, αλλά θέλω να ακούσω πώς αισθάνεσαι εσύ σήμερα. Είναι γεγονός, Βλάση, ότι αυτό το συνταρακτικό γεγονός, αυτό το γεγονός που συγκλώνει σε ολόκληρη τη χώρα, και μπορώ να πω, μια και έγινε και θέμα παγκόσμια ενδιαφέροντος, γιατί όλα τα μεγάλα δίκτυα του ανέφεραν στα δελτία τους, με συνεχείς μάλιστα αναφορές, φαντάσου στην Ελλάδα το τι έγινε. Να χάσουν τόσοι νέοι άνθρωποι κυρίως, να χάσουν εντελώς άδικα τη ζωή τους. Δεν πρόκειται ποτέ των ποτών στην Ελλάδα οι πολιτικοί μας να βάλουν μυαλό. Ποτέ δεν πρόκειται να δουν αυτούς τους ανθρώπους που ζουν εδώ στη χώρα, που την αγαπούν, που πάλεψαν να την ελευθερώσουν, να την κάνουν χώρα για την οποία να είμαστε όλοι περήφανοι, έδωσαν πολύ πριν από μας τα όνειρά τους, τη ζωή τους, τις περιουσίες τους. Δυστυχώς όμως οι πολιτικοί μας δεν σκέφτονται έτσι. Προσπαθούν οι ίδιοι να αποκομίσουν ό,τι μπορούν από την πολιτική και τίποτε περισσότερο. Διότι για απλά πράγματα τα οποία θεωρούνται αυτονόητα δεν κάνουν τίποτε. Βλέπουμε ακόμα, σκέπτονται έτσι μεμφόμενοι τη χώρα μας και εμάς οι Ευρωπαίοι, διότι για πράγματα τα οποία με ευρωπαϊκά κονδύλια έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και χρόνια στη χώρα μας, εν τούτης για τον σιδηρόδρομο και για πολλά άλλα βεβαίως, έχουν αδιαφορήσει εντελώς. Να. Και λέω οι πολιτικοί, εννοώντας όλους τους πολιτικούς, δεν κάνουμε διακρίσεις. Διαχρονικό είναι. Θα ήθελα κάποιος να διανοηθεί ότι είναι ώρες τώρα να σχίζει κάποιος πολιτική ή κομματική. Ή αντιπολίτευση ή διαχρονικές. Δεν είναι η ώρα. Είναι η πίκρα, αλλά ο θυμός όμως και η στεναχώρια είναι τεράστια. Δηλαδή βράζει όλος ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή. Στην κυριολεξία. Αυτό φαίνεται και από το διαδίκτυο, φαίνεται και από τον τρόπο που αντιδρά ο κόσμος, φαίνεται δηλαδή πόνο πολύ, θλίψη πολύ, στεναχώρια πάρα πολύ, σαν να είναι δηλαδή όχι γνωστός αλλά δικός άνθρωπος του καθενός αυτός που έχασε τη ζωή του εντελώς άδικα για άλλη μια φορά. Δηλαδή έχουμε φωτιές και καίγονται στην Ελλάδα όπως έγινε στην Πελοπόννησο και στο Μάτι. Έχουμε πλημμύρες όπως έγινε στην Αθήνα. Χάνονται άνθρωποι. Έχουμε δηλαδή απλά πράγματα που βλέποντας κανείς, τουλάχιστον εμείς που βλέπουμε τις αμερικάνικες ταινίες, γιατί μπήκαμε και σε τρένα στο εξωτερικό και είδαμε πώς λειτουργούν. Απλά πράγματα τώρα. Τώρα βλέπει ο άλλος, ας πούμε, τον Deliveroo πώς θα πάει, ας πούμε, το μηχανάκι στο σπίτι, τον παρακολουθεί που βρίσκεται. Και δεν μπορούν να ελέγξουν δυο τρένα τα οποία έχουμε μόνο μια γραμμή, να ξέρουν πού πάνε. Και αφήνονται να γίνονται τέτοια ατυχήματα τα οποία να απηχούν σε όλη την ανθρωπότητα, ότι είμαστε χειρότερα. Δεν θέλω να πω για κάποια άλλη χώρα να τη μειώσω, γιατί δεν είναι και σωστό. Είμαστε χειρότερα και από Μπαγκλαντές, γιατί εκεί γίνονται εκτροχιασμοί τρένων. Συγκρούσεις τρένων δεν γίνονται ούτε εκεί. Είμαστε πιο χειρότερα ακόμα. Σπανιότατα γίνονται. Αυτό που έγινε σήμερα, Βλάση, και να προσπαθούν μάλιστα να ρίξουν τις ευθύνες, όχι φταίει ο σταθμάρχης που ήταν εκεί και ο πιο σταθμάρχης, ένας όπως υπόθηκε από τα αθηναϊκά κανάλια, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν για 10 χρόνια πεσπασμένος στο Υπουργείο Παιδείας και κουβαλούσε ο άνθρωπος βιβλία, τον έκαναν μέσα σε 2 μήνες σταθμάρχη. Έχει εκπαιδευτεί, λέει, θεωρητικά και πρακτικά στο εξάμεινο 3 μήνες έτσι, 3 αλλιώς, είπε κάποιος συνάδελφός του, και έγινε σταθμάρχης. Και καλά ο σταθμάρχης, τώρα έκανε λάθος ο σταθμάρχης. Εντάξει, και πράγματι, και πράγματι έχει ευθύνες. Και δηλαδή την ευθύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά δικλείδες ασφαλείας στο λάθος. Εκείνοι που ευθύνονται για το κατάντημα και του ελληνικού σιδηροδρόμου, για το πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα γενικότερα στο δίκτυο των συνδυασμένων μεταφορών και για τον τις τραγικές απώλειες τόσο στους εθνικούς δρόμους από τα λάθη των δρόμων που γίνονται και για τα οποία δεν ενδιαφέρεται κανένας. Λίγα δυστυχήματα γίνονται από τεχνικές ατέλειες στους δρόμους, Βλάση. Έτσι είναι. Λοιπόν, δυστυχώς
Πάρα πολλά είναι τα προβλήματα. Αλλά εδώ είπαμε, ο ελληνικός λαός δεν θα μάθουμε ποτέ πραγματικά, γιατί ο καθένας κάπου στο βάθος του μυαλού του υποκρύπτει το ρημάδι, το προσωπικό μικροσυμφέρον. Έτσι. Είτε προσδοκά να πάρει κάτι, είτε πήρε κάτι και έχει υποχρέωση. Όταν ψηφίζουμε, με κριτήριο το ρουσφέτη, καλά να πάθουμε. Έχεις δίκιο, Στέφανε. Άμα ψηφίζουμε έτσι, καλά να πάθουμε. Και δεν σκέπτεται κανένας ότι αυτός ο τόπος κάποια στιγμή θα πρέπει να τα ξεπεράσει όλα αυτά. Ή βλέπαμε στις οθόνες να μπαίνουν από τον μπαλκόνι, να πετάξουν από το σπίτι μια ανάπηρη γυναίκα, η Ράμπο. Η Ράμπο των τραπεζοτοκογλυφικών εταιριών, οι οποίοι τις πετάξαν στο σπίτι και τις πληστηριάσαν. Πώς θα αντισταθεί ο Έλληνας, τι θα κάνει ο Έλληνας μετά, θα μείνει να κοιτάει με σταυρωμένα τα χέρια? Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες τεράστιες, διαχρονικές. Τεράστιες, αλλά δεν, Βλάση, δεν αναλήφθηκαν, ούτε θα αναλυφθούν ποτέ. Για μένα ήταν τιμή για τον κύριο Καραμαλή που παραιτήθηκε και που συγκινήθηκε στην εικόνα, δεν ξέρω. Το αυτονόητο έκανε, Στέφανε, που παραιτήθηκε. Έκανε το αυτονόητο, το αυτονόητο έκανε, που παραιτήθηκε. Αλλά είναι τόσο λίγο που δεν γεμίζει τους Έλληνες. Η συγκίνησή του είναι οκ, okay, δεν την κρίνω. Αλλά την παραίτησή πόνο. Του αυτονόητη τη βλέπω. Ναι, πολύ μεγάλο πόνο. Πολύ μεγάλη θλίψη. Δεν μπορεί κανένας, δηλαδή, ας πούμε, και κανένας δεν εκφράζεται υποκριτικά. Όλοι λένε και πιστεύουν από το πρωί που ακούω τον κόσμο αυτό που νιώθουν. Δηλαδή στις μεταξύ μας συζητήσεις, πας να πιεις τον καφέ σου και ακούς αυτούς τους καθημερινούς ανθρώπους που βλέπεις κάθε μέρα να κλαίνε με δάκρυα στα μάτια και να λέει, μα είναι κρίμα να χαθούν τόσοι άνθρωποι, για ποιον? Και να λένε ότι δεν γύρισε το κουμπί, δεν είδαν. Μα είναι δυνατόν σήμερα με τα GPS και με χίλιες δυο τρόπους ηλεκτρονικούς που υπάρχουν να παρακολουθούν και τη μύγα που πετάει στον αέρα? Έτσι. Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Βασίλη.